Με αμοιοτιένταση συνεχίζεται το σφυροκόπημα της Γάζας από τις δυνάμεις της Ισραηλινής αεροπορίας. Μεταξύ των στόχων ήταν και οι κατοικίες τεσσάρων ηγετικών στελεχών της Χαμάς. Το σπίτι του Μαχμούτ Τζαχάρ, που είχε σκοτωθεί σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή πριν από μερικά χρόνια, ισοπεδώθηκε. Με αυτόματες τηλεφωνικές κλήσεις από τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και ρήψη φυλαδίων από αέρο, το Ισραήλ προειδοποιεί τους κατοίκους της Γάζας να εγκαταλείψουν την περιοχή. Η Ισραηλινή επιχείρηση προστασία αιχμής έχει μπει στην δεύτερη εβδομάδα της, με τις επιδρομές να συνεχίζονται με πλήρη ένταση. Οι κάτοικοι της Γάζας εγκαταλείπουν τα σπίτια τους μαζικά. Η κατάσταση είναι αφόρητη. Τα παιδιά φοβούνται. Είναι τρομερό. Φοβάμαι τόσο που δεν μπορώ να μιλήσω. Έχουμε τρελαθεί όλοι. Όλη τη νύχτα κλαίγαμε. Τα μωρά, οι γυναίκες, όλοι κλαίνε. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την τρομερή κατάσταση πλέον. Πρέπει να σταματήσει αυτή η διαμάχη. Βρισκόμαστε ανάμεσα σε Εβραίους και Άραβες. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Στο Τελαβίβ οι αντιαεροπορικές σιρήνες ηχούν συνεχώς. Το Ισραήλ μετρά τον πρώτο του νεκρό από την έναρξη της κρίσης. Πρόκειται για έναν άντρα ο οποίος σκοτώθηκε από θράψμα βίδας, η οποία εκτοξεύτηκε από τη λωρίδα της Γάζας. Η Χαμάς έχει διαμηνήσει ότι δεν θα σταματήσει τις εκτοξεύσεις ρουκετών, απορρίπτοντας την αιγυπτιακή πρόταση για εκεχηρία.